Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Παρασκευή σήμερα 8 Δεκεμβρίου και πάμε να δούμε μαζί τα κυριότερα νέα σε τίτλους. Στη Θράκη βρέθηκε σήμερα ο Ερντογάν, θερμή ήταν η υποδοχή στο τζαμί και στο σχολείο της μειονότητας. Μένονται οι διαδηλώσεις στη Μέση Ανατολή, νέκρος ένας Παλαιστίνος από Ισραηλινά πυρά. Έκλεισε ο πρώτος γύρος διαπραγματεύσεων για το Brexit, σε νέα φάση περνούν οι συζητήσεις. Στα 1,12 εκατομμύρια ο αριθμός των αιτήσεων που εγκρίθηκαν μέχρι σήμερα για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος. Θερμή υποδοχή επιφύλασαν στο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν οι μουσουλμάνοι της Θράκης, καθώς τόσο στο τζαμί της Κομωτινής όπου προσευχήθηκε, όσο και στο μειονοτικό σχολείο που επισκέφτηκε, τον καλωσόρισαν με επευθυμίες και χειροκροτήματα. Είχαμε σημαντικές και ενδιαφέρουσες συζητήσεις στην Αθήνα, οι οποίες ελπίζουμε ότι θα καρποφορήσουν, είπε ο κ. Ερντογάν κατά τη διάρκεια της ομιλίας του στο σχολείο Τζελάλ Μπαγιάρ. Είστε πολίτες της Ελλάδας και πρέπει να εργαστείτε για το καλό της. Και πρόσθεσε, η Ελλάδα χρωστά πολλά στην Τουρκία και η Τουρκία στην Ελλάδα, είπε μεταξύ άλλων στο συγκεντρωμένο πλήθος. Νωρίτερα, ο Τούρκος Πρόεδρος επισκέφτηκε το τζαμί Κιρμαχαλέ μαζί με τα μέλη της τουρκικής κυβερνητικής αποστολής που τον συνόδευαν. Εκεί τον υποδέχτηκαν οι ψευδομουφτίδες της Κομωτινής και της Ξάνθης και στο πλαίσιο της επίσκεψής του ο κ. Ερντογάν συναντήθηκε και με τον Επίτροπο Μετανάστευσης Δημήτρη Αβραμόπουλο, όπου συζήτησαν για τη συνεργασία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας στο μεταναστευτικό και σε θέματα ασφάλειας. Χτες ο κ. Ερντογάν και η κυρία Ερντογάν παρευρέθηκαν στο επίσημο δείπνο που παρατέθηκε προς τιμήν τους στο Προεδρικό Μέγαρο. Αυτά που μας ενώνουν είναι πολύ περισσότερα από εκείνα που μας χωρίζουν, αρκεί να έχουμε την θέληση, τόνισε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Προκόπης Παυλόπουλος. Σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς με προβλήματα στην περιοχή μας, η συνεργασία μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία, τόνισε από την πλευρά του ο Τούρκος Πρόεδρος. Πάμε να δούμε το σχετικό απόσπασμα. Στο χέρι μας να μείνει ιστορική ως αφετηρία μιας νέας εποχής. Όπως η εποχή την οποία δημιούργησαν ο Ελευθέριος Βενιζέλος με τον Κεμάλ Ατατούρκ και τον Ισμέτ Ινωνού. Ήταν και τότε δύσκολα τα πράγματα. Ήταν λίγο μετά την υπογραφή της θήκης της Ζωζάνης και τα γεγονότα που τότε μας πλήγωσαν πολύ. Όμως αυτοί οι μεγάλοι ηγέτες είχαν τη δύναμη, τη διορατικότητα και ταυτοχρόνως τη βούληση να προχωρήσουν και να χτίσουν μια νέα εποχή φιλίας και κυρίως εμπιστοσύνης. Εμείς οι Έλληνες, κύριε Πρόεδρε, πάντα προσδοκούμε να ξαναφτιάξουμε αυτή την εποχή, να ξαναγυρίσουμε σε αυτό το κλίμα εμπιστοσύνης και συνεργασίας, γιατί είναι πολύ περισσότερα αυτά που μας ενώνουν από αυτά που φαινομενικά μας χωρίζουν. Σε αυτό το κλίμα εμείς οι Έλληνες θέλουμε να προχωρήσετε και εσείς στη μεγάλη ευρωπαϊκή οικογένεια, την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν χρειάζεται να θυμίσω τους όρους, αλλά εκείνο που προέχει είναι η βούληση του να προχωρήσουμε προς αυτόν τον δρόμο. Γιατί δεν είναι μόνο ότι θα γίνουν καλύτερες οι σχέσεις μας, που ούτως ή άλλως είμαι βέβαιος θα τις φτιάξουμε ξανά, αλλά γιατί εκεί είναι το μέλλον του τουρκικού κράτους και ιδίως του τουρκικού λαού. Ο ευρωπαϊκός προσανατολισμός ταιριάζει στον τουρκικό λαό. Μπορεί να βρει μέσα στην Ευρώπη το δρόμο της οικονομικής ανάπτυξης και της ευημερίας που μπορεί να κατακτήσει σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς, μέσα στην παγκοσμιοποίηση και τους κινδύνους που συνεπάγεται όλη αυτή η παγκόσμια οικονομική κρίση, τις οποίες τις συνέπειες καθένας υπό διαφορετικές εκδοχές βεβαίως σήμερα ζει. Στόχος μας με αυτή την επίσκεψη είναι η διαφορετική οικοδόμηση του μέλλοντος. Με ενότητα, με συνύπαρξη, με αλληλεγγύη. Ιδιαιτέρως, όπως εξέφρασε και ο εξοχότατος πρόεδρος της Δημοκρατίας,
σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς με προβλήματα στην περιοχή μας, η συνεργασία μας αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Στην πολιτική, στο πλαίσιο της ενταξιακής πορείας μας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, το γεγονός ότι η Ελλάδα στέκεται στο πλευρό μας είναι ιδιαίτερα πολύτιμο και εκφράζω τις ευχαριστίες μου για άλλη μια φορά γι' αυτό. Βεβαίως, οικοδομώντας το μέλλον, ένα από τα βήματα που θα κάνουμε μαζί είναι και η συνεργασία μας και η αλληλεγγύη μας στον αγώνα κατά της τρομοκρατίας. Θα ήθελα να το τονίσω αυτό, διότι αποδίδω μεγάλη σημασία σε αυτή τη συνεργασία. Στο πλαίσιο της διήμερης επίσκεψής του, ο κύριος Ερντογάν συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Νέας Δημοκρατίας. Ο ελληνικός και ο τουρκικός λαός είναι προορισμένοι από τη γεωγραφία να ζουν ο ένας δίπλα στον άλλον. Αυτονόητη αποστολή της ηγεσίας τους είναι η διασφάλιση μιας συνύπαρξης όσο πιο αρμονικής, ειρηνικής και παραγωγικής γίνεται προς όφελος και των δύο λαών, δήλωσε μεταξύ άλλων ο Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη 45-λεπτη συνάντηση που είχε με τον Τούρκο πρόεδρο. Το διεθνές δίκαιο και οι διεθνείς συνθήκες καθορίζουν το πλαίσιο και μας δείχνουν το δρόμο. Κάθε αμφισβήτησή τους όχι μόνο δεν βοηθά, αλλά υπονομεύει τις σχέσεις καλής γειτονίας. Και η ανάγνωση της συχνά δύσκολης ιστορίας μας δεν πρέπει να γίνεται επιλεκτικά. Όταν αναφερόμαστε, για παράδειγμα, στη συνθήκη της Λοζάνης και στα δικαιώματα της θρησκευτικής μειονότητας στη Θράκη, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάποτε στην Κωνσταντινούπολη ζούσαν 100.000 Έλληνες που εγκατέλειψαν σε δραματικές συνθήκες τον τόπο τους. Και να περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στη διεθνή επικαιρότητα. Καζάνι που βράζει μοιάζει Μέση Ανατολή μετά την απόφαση του Ντόναλντ Τραμπ να αναγνωρίσει την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ. Οι Ισραηλινοί στρατιώτες πυροβόλησαν και σκότωσαν έναν Παλαιστίνιο κοντά στα σύνορα της Γάζας σε συγκρούσεις που σημειώθηκαν, ενώ δεκάδες είναι και οι τραυματίες. Ο Ισραηλινός στρατός δήλωσε ότι εκατοντάδες Παλαιστίνοι έβαλαν φωτιά σε ελάστικα αυτοκινήτων και εκτόξευσαν πέτρες εναντίον των στρατιωτών στην άλλη πλευρά των συνόρων. Οι διαδηλώσεις συνεχίζονται σε αρκετές χώρες του αραβικού κόσμου, ενώ μετά τη Χαμάς που κάλεσε σε νέα Ιντιφάντα ήρθε και η Χεζμπολάχ να υποστηρίξει την εξέγερση. Η Μέση Ανατολή μοιάζει με πυρίτιδα αποθήκη έτοιμη να εκραγεί. Αμέσως μετά την ανακοίνωση του Ντόναλντ Τραμπ που αναγνώρισε την Ιερουσαλήμ ως πρωτεύουσα του Ισραήλ, ξέσπασαν διαδηλώσεις και επεισόδια σε πολλές χώρες με πληθυσμό Παλαιστινίων. Μετά τη Χαμάς που κάλεσε σε Ιντιφάντα, ήρθε και η Χεζμπολάχ να υποστηρίξει την εξέγερση. Στηρίζουμε αυτό το κάλεσμα, το κάλεσμα για μια νέα Παλαιστινιακή Ιντιφάντα. Η κλιμάκωση της αντίστασης με τους Παλαιστίνιους να παραμένουν μέσα στην Παλαιστίνη είναι η μεγαλύτερη και πιο σημαντική απάντηση στην απόφαση των Αμερικανών. Στην Αίγυπτο, εκατοντάδες πολίτες έκαψαν αμερικανικές και ισραηλινές σημαίες στο Κάιρο, μπροστά από την Ένωση Δημοσιογράφων. Στην Άγκυρα, ίδια εικόνα μπροστά από την Αμερικανική Πρεσβεία, με τους συγκεντρωμένους να φωνάζουν συνθήματα κατά τον Ντόναλντ Τραμπ και των Αμερικανών. Και στην Ιορδανία, η Αμερικανική Πρεσβεία ήταν ο χώρος συγκέντρωσης, με τους διαδηλωτές να φωνάζουν πως θα δώσουν ακόμη και το αίμα τους για το καλό της Παλαιστίνης. Και να παραμείνουμε στη διεθνή επικαιρότητα. Οι ολονύχτιες διαπραγματεύσεις για το Brexit απέδωσαν καρπούς. Βρετανία και Βρυξέλλες συμφώνησαν στην πρώτη φάση των συνομιλιών. Τερέζα Μέι και Ζαν Κλοντ Γιούνκερ έφτασαν σε συμφωνία σε ζητήματα που έχουν να κάνουν με το καθεστώς των Ευρωπαίων πολιτών στο Ηνωμένο Βασίλειο και των Βρετανών πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς και το καθεστώς των συνόρων της Ιρλανδίας. Λονδίνο και Βρυξέλλες κατάφεραν να ξεπεράσουν το αδιέξοδο των τελευταίων ημερών και έφτασαν σε συμφωνία της τελευταίας στιγμής για τον Brexit. Οι δύο πλευρές βρήκαν κοινό τόπο στο ακαθόδες ζήτημα της Ιρλανδίας και συμφώνησαν ότι δεν θα υπάρξουν σκληρά σύνορα στο νησί. Βάσει της εντολής που μου δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μόλις αποφάσισε επισήμως να αναφέρει στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ότι πλέον έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος πάνω στους αυστηρούς όρους του διαζυγίου.
Άλλο ένα σημείο τριβής που αμβλύνθηκε είναι το καθεστώς των πολιτών. Συμφωνήθηκε ότι κατοχυρώνονται τόσο τα δικαιώματα των Ευρωπαίων πολιτών που διαμένουν στη Βρετανία, όσο και των Βρετανών που κατοικούν σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Καλωσορίζω με μεγάλη χαρά την προοπτική της πρόοδου στην επόμενη φάση, για να μιλήσουμε για το εμπόριο και την ασφάλεια και να συζητήσουμε τη θετική και φιλόδοξη μελλοντική σχέση που είναι προς το συμφέρον όλων μας. Παραμένει σταθερή μου θέση ότι επιθυμούμε να οικοδομήσουμε μια βαθιά και ειδική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπως υλοποιούμε την απόφαση του Βρετανικού λαού να αποχωρήσουμε στα τέλη Μαρτίου του 2019. Οι προτεστάντες πολιτικοί σύμμαχοι της Τερέζα Μέι στη Βόρεια Ιρλανδία δήλωσαν ότι δεν είναι απόλυτα ικανοποιημένοι με τη λύση που βρέθηκε στο ζήτημα των συνόρων. Προειδοποίησαν μάλιστα ότι η θετική ψήφος τους στη συμφωνία δεν είναι δεδομένη και θα εξαρτηθεί από το τελικό περιεχόμενό της. Και να επιστρέψουμε στα δικά μας με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, Μακάι. Συναντήθηκε νωρίτερα σήμερα στο Μέγαρο Μαξίμου ο Πρωθυπουργός. Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση από το γραφείο τύπου του Πρωθυπουργού, κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκε η επιτάχυνση του κινέζικου προγράμματος επενδύσεων με έμφαση στους τομείς των υποδομών, των μεταφορών, των τηλεπικοινωνιών, του εμπορίου και του χρηματοοικονομικού τομέα. Παράλληλα, συζητήθηκαν οι δυνατότητες αύξησης και επιτάχυνσης των εξαγωγών ελληνικών αγροδιατροφικών προϊόντων στην Κίνα, με την κινέζικη πλευρά να ανταποκρίνεται θετικά. Μετά τη συνάντηση με τον αναπληρωτή Πρωθυπουργό της Λαϊκής Δημοκρατίας, ο Πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας μετέβη στο Βελιγράδι προκειμένου να συμμετάσχει στη δεύτερη τετραμερή σύνοδο Ελλάδας, Βουλγαρίας, Σερβίας και Ρουμανίας. Απόψε στις 9 θα πραγματοποιηθεί το δείπνο εργασίας των ηγετών των χωρών που μετέχουν στη σύνοδο. Η τετραμερή σύνοδος θα πραγματοποιηθεί αύριο Σάββατο 9 Δεκεμβρίου στις 11 το πρωί. Στις 12 το μεσημέρι αναμένονται οι κοινές δηλώσεις των ηγετών στα μέσα ενημέρωσης, ενώ στη 1:30 είναι προγραμματισμένο το γεύμα εργασίας των 4 ηγετών. Και να πάμε στο κοινωνικό μέρισμα. Στα 1,12 εκατομμύρια έχει ανέλθει ο αριθμός των αιτήσεων που έχουν εγκριθεί μέχρι σήμερα για τη χορήγηση του κοινωνικού μερίσματος. Ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΔΙΚΑ, ο συνολικός αριθμός των αιτήσεων ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια. Το ποσό των αιτήσεων που εγκρίθηκαν ξεπερνά τα 645 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ο μέσος όρος του μερίσματος αναδικαιούχου ανέρχεται σε 571 ευρώ. Επίσης, ανακοινώθηκε ότι στην ηλεκτρονική φόρμα των αιτήσεων συμπληρώθηκε και η δυνατότητα προσθήκης παιδιού. Αυτή η δυνατότητα έρχεται να δώσει λύση σε προβλήματα που έχουν εμφανιστεί λόγω λάθους δήλωσης ΑΜΚΑ. Η τελευταία ημέρα υποβολής αιτήσεων για το κοινωνικό μέρισμα είναι η ερχόμενη Τρίτη, 12 Δεκεμβρίου. Μεταβιβάστηκαν μέσω χρηματιστηρίου 470.746 μετοχές της Intralot με τιμή συναλλαγής σε 1,05 ευρώ αναμετοχή. Η εταιρεία ανακοίνωσε τη διάθεση των μετοχών που αποτελούν το 0,3% του μετοχικού κεφαλαίου με σκοπό να μην ακυρωθούν λόγω συμπλήρωσης τριετίας από την απόκτησή τους. Το καλύτερο κλείσιμό τους σε επίπεδο μηνός οδεύουν οι ευρωπαϊκές μετοχές μετά τις θετικές εξελίξεις που είχαμε στις διαπραγματεύσεις Ευρωπαϊκής Ένωσης και Βρετανίας για το Brexit. Ράλι έκαναν οι μετοχές κυρίως του τραπεζικού κλάδου. Θετικά υποδέχτηκαν τα ελληνικά ομόλογα τον πρόεδρο της Τουρκίας Ερντογάν, καθώς συνεχίστηκε και σήμερα η άνοδος των τιμών τους. Στο ελληνικό χρηματιστήριο τώρα, σήμερα ολοκλήρωσε τις συναλλαγές του με θετικά πρόσημα, με θετικό πρόσημο 1,64% στα 50 εκατομμύρια ο τζίρος και στις 740 μονάδες ο γενικός δείκτης. Γενικά, όθηση σήμερα είχαμε από τον τραπεζικό κλάδο, ο οποίος κατέγραψε άνοδο που ξεπέρασε το 5%. Πάμε όμως τώρα να ρίξουμε και μια ματιά στις μετοχές μας, να δούμε ποιες κινήθηκαν ανωδικά, πόσες συγκεκριμένα κινήθηκαν ανωδικά. Βλέπουμε λοιπόν 65 μετοχές να έχουν ολοκληρώσει σήμερα τις συναλλαγές με ανωδική πορεία, 17 παρέμειναν αμετάβλητες και 34 κατέγραψαν πτώση. Και
Και να δούμε και άλλες ειδήσεις από το διεθνή χώρο. Την Τετάρτη θα συναντηθούν η καγκελάριος Άγγελα Μέρκελ και ο ηγέτης των Σοσιαλδημοκρατών, προκειμένου να συζητήσουν μια ενδεχόμενη κυβερνητική συμμαχία, ώστε να εξέλθει η Γερμανία από το πολιτικό αδιέξοδο. Χτες το συνέδριο των αντιπροσώπων του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος έδωσε το πράσινο φως στην έναρξη των συνομιλιών με τους συντηρητικούς, το αποτέλεσμα των οποίων παραμένει ωστόσο αβέβαιο. Πάμε να δούμε περισσότερα στο βίντεο που ακολουθεί. Το S5 ενέκρινε την έναρξη συνομιλιών με τη Μέρκελ για μία ακόμη μεγάλη συμμαχία με τους Χριστιανοδημοκράτες. Την ίδια ώρα, ο Μάρτιν Σούλτς επανεξελέγει πρόεδρος των Σοσιαλδημοκρατών στην πρώτη ημέρα του συνεδρίου του κόμματος με ποσοστό 81,9%, χάνοντας όμως σχεδόν 20 μονάδες από την πρώτη του εκλογή τον περασμένο Μάρτιο. Ο ηγέτης του κόμματος στήριξε δυναμικά την έγκριση των συνομιλιών με την Άγγελα Μέρκελ. Θα ερευνήσουμε κάθε επιλογή. Και το ξαναλέω, δεν υπάρχει κάποια έτοιμη απόφαση. Υπάρχουν όμως οι αρχές μου. Θέλω να βελτιώσω τη ζωή των ανθρώπων και οφείλουμε να αξιοποιήσουμε κάθε ευκαιρία που μας παρουσιάζεται ως προς αυτό. Ο κυβερνητικός συνασπισμός με τον Μάρτιν Σούλτς είναι η τελευταία ελπίδα της Άγγελα Μέρκελ για παραμονή στην εξουσία, καθώς οι συνομιλίες με τα άλλα κόμματα κατέρευσαν. Το S5 πάντως θα πρέπει να εγκρίνει την όποια συμφωνία Σούλτς-Μέρκελ σε έκτακτο συνέδριο, ώστε αυτή να γίνει πράξη. Και από τη Γερμανία στη Γαλλία, υπό δρακόντια μέτρα ασφαλείας, ξεκίνησε η γιορτή των φώτων στην Λιόν. Το φεστιβάλ που το 2015 είχε κυρωθεί εξαιτίας των τρομοκρατικών επιθέσεων θα διαρκέσει 3 ημέρες. Έπειτα από την ακύρωσή της το 2015, μετά από μια σειρά τρομοκρατικών επιθέσεων, η γιορτή των φώτων της Λιόν ξεκίνησε πάλι το 2016. Έκτοτε τα μέτρα ασφαλείας είναι ενισχυμένα, αλλά αυτό δεν έχει επηρεάσει τη διάθεση των επισκεπτών. Για τα 4 βράδια που θα διαρκέσει το Φεστιβάλ των Φώτων, 970 αστυνομικοί μαζί με 200 στρατιώτες, 200 ιδιωτικούς φρουρούς και 160 πυροσβέστες έχουν επιστρατευτεί στο κέντρο της Λιόν, ενώ ένα ντρόουν με την πιο εξελιγμένη τεχνολογία παρακολούθησης χτενίζει τον ουρανό πάνω από τα σημεία που γίνονται εκδηλώσεις. Ο νόμος προβλέπει αυτά τα μέτρα ασφαλείας. Παράμετροι για την ασφάλεια έχουν εισαχθεί μόνιμα στο νόμο. Στο πλαίσιο αυτό, αν δεχτείς να σε ψάξουν, μπορείς να μπεις. Αν δεν δεχτείς όμως, δεν μπορείς. Είμαστε εδώ πάνω απ' όλα για τις εορταστικές εκδηλώσεις. Και όλη μας η δουλειά εδώ, είτε πρόκειται για την πόλη, το κράτος, το δικαστικό σύστημα, είναι να διασφαλίσουμε ότι αυτό το φεστιβάλ θα έχει επιτυχία. Το βράδυ της Πέμπτης, ο δήμαρχος της Λιόν, Ζόρζ Κεπενεκιάν, έδωσε το σύνθημα για την έναρξη της γιορτής των φώτων. Η Φουρβιέρ, μέρος της ιστορικής περιοχής της Λιόν, που φημίζεται για τη Λευκή Βασιλική της Νότρ Ντάμ, φωταγωγήθηκε ολόκληρη, μαγεύοντας τους επισκέπτες που ήρθαν από κάθε γωνιά του κόσμου για να παρακολουθήσουν το φαντασμαγορικό αυτό θέαμα. Είναι η πρώτη φορά που ερχόμαστε στη γιορτή των φώτων. Μόλις είδαμε το σοου στην παλιά πόλη. Καταπληκτικό. Πώς θα περιγράφατε το φεστιβάλ σε κάποιον που δεν το έχει δει? Νομίζω ότι είναι κάτι που πρέπει κανείς να δει. Είναι πραγματικά πανέμορφο. Ανακαλύπτοντας την πόλη, ειδικά με τα φώτα, είναι εξαιρετικά όμορφο και σου δίνει την ευκαιρία να δεις την ομορφιά της Λιόν. Στα ερείπια του αρχαίου Ρωμαϊκού θεάτρου της παλιάς πόλης, οι διοργανωτές του Φεστιβάλ των Φώτων τοποθέτησαν κεριά για να τιμήσουν την παράδοση της φωταγώγησης της Λιόν το 1889. Η Μπεάτα Σίντλο παραιτήθηκε από τον πρωθυπουργικό θόκο στην Πολωνία. Κάθειρξη 20 ετών επιβλήθηκε στον πρώην αστυνομικό Μάικλ Σλάγκερ, ο οποίος κρίθηκε ένοχος για τη δολοφονία ενός άοπλου Αφροαμερικανού του 2015. Και σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει η πολιτεία της Καλιφόρνια. Πληροφορίες κάνουν λόγο και για νεκρούς εξαιτίας των πυρκαγιών. Όλα αυτά στο βίντεο που ακολουθεί. Παρελθόν για την Πολωνία είναι πλέον η Μπεάτα Σίντλο που παραιτήθηκε από τον πρωθυπουργικό θόκο. Οι προκλήσεις που αντιμετωπίζει η κυβέρνηση στο εσωτερικό και το εξωτερικό απαιτούν διορθώσεις στη σύνθεσή της ακόμα και στην ηγεσία, ανακοίνωσε το κυβερνών κόμμα της Πολωνίας. Την πρώην πρωθυπουργό θα διαδεχτεί ο Υπουργός Οικονομικών και Αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ματέους Μοραβιέτσι.
Κάθερξη 20 ετών επιβλήθηκε στον πρώην αστυνομικό Μάικλ Σλάγκερ, ο οποίος έχει κριθεί ένοχος για τη δολοφονία ενός άοπλου Αφροαμερικανού το 2015. Ο 50χρονος Βόλτερ Σκοτ δέχτηκε τα πειρά του δράστη ενώ επιχειρούσε να διαφύγει με τα πόδια, έχοντας παραβιάσει τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Τη δολοφονία είχε καταγράψει αυτόπτης μάρτυρας με το κινητό του τηλέφωνο. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης παραμένει η πολιτεία της Καλιφόρνια εξαιτίας των πυρκαγιών που μένονται. Περισσότερα από 500.000 στρέμματα έχουν καεί και περίπου 190.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τα σπίτια τους, ενώ οι ισχυροί άνεμοι και η ξηρασία επιδεινώνουν την κατάσταση. Τις προηγούμενες ημέρες η φωτιά έφτασε μέχρι το Λος Άντζελες, απειλώντας και βίλες διασημοτήτων. Και πάμε να κλείσουμε με κάτι διαφορετικό. Για 11 ολόκληρα λεπτά καταχειροκροτήθηκαν οι συντελεστές της παράστασης Αντρέα Σενιέ που σήκωσε την αυλαία της φετινής σεζόν της Σκάλας του Μιλάνου. Η εναρκτήρια παράσταση της σεζόν της Σκάλας του Μιλάνου αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά πολιτιστικά γεγονότα στην Ευρώπη. Φέτος, ο διευθυντής Ρικάρντο Τσέλι επέλεξε να σηκώσει αυλαία με τον Αντρέα Σενιέ. Πρόκειται για ένα από τα αριστουργήματα του Ομπέρτο Γκιορντάνο, μέλος του Ιταλικού Καλλιτεχνικού Κινήματος του Βερισμού. Νομίζω ότι καλλιτεχνικά πρόκειται για ρυψοκίνδυνη επιλογή. Όμως η πρώτη εντύπωση είναι θετική και μου άρεσε πολύ η σκηνογραφία. Δεν ξέρω αυτό το έργο, όμως γνωρίζω πολλές άλλες όπερες. Πολύ ωραίες εικόνες. Δεν ξέρω καλά τον Αντρέα Σενιέ, αλλά η σκηνοθεσία είναι εκπληκτική. Όλα είναι πολύ όμορφα. Την παράσταση παρακολούθησαν ο Δήμαρχος του Μιλάνου, οι Υπουργοί Οικονομικών και Πολιτισμού, καθώς και ο πρώην Πρωθυπουργός Μάριο Μόντι. Ο Αντρέα Σενιέ πρωτοανέβηκε στη Σκάλα του Μιλάνου το 1896. Οι συντελεστές της παράστασης καταχειροκροτήθηκαν για ολόκληρα 11 λεπτά. Εκτακτό δελτίο επιδείνωσης του καιρού για το Σάββατο στη Δυτική Ελλάδα και από την Κυριακή στην Ανατολική χώρα με ισχυρές βροχές, καταιγίδες και χιόνια, ακόμη και σε ημιωρινές περιοχές, εξέδωσε η ΕΜΗ. Πάμε όμως να δούμε αναλυτικά την πρόγνωση του αυριανού καιρού. Ήταν τα κυριότερα νέα και αυτή την ώρα. Εσείς μείνετε εδώ, ακολουθείτε το live με την Ηρώ Ράντου. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο.